Ναι, ναι. Σ' αφήνω τώρα γιατί με παίρνει τηλεόραση. Ναι, γεια σου, γεια σου. Κυρία Διαμάντη, τι θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια? Παίρνετε ενώ οποιοδήποτε αντικείμενο και το κάνετε μικρόφωνο παριστάνοντας την τραγουδίστρια μπροστά στον καθρέφτη, ή το τραγούδι μπήκε τυχαία στη ζωή σας? Τυχαία καθόλου. Από τη στιγμή που άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό μου, στο μόνο που έκλεινα και το μόνο που μου άρεσε ήταν η μουσική και το τραγούδι. Γι' αυτό 8 ετών μου έκαναν δώρο ένα ακορντεόν και μελετούσα 8 με 9 ώρες την ημέρα. Μετά 13 ετών ξεκίνησα σαν επαγγελματίας τραγουδίστρια, βέβαια μισοσονάκι ακόμα. Δεν μπορούσε να μου εμπιστευτεί κανένας συνθέτης τραγούδι, μόνη μου να πω σόλο, γι' αυτό και μου δίνανε και έκανα όλο δεύτερες φωνές. Λίγο αργότερα ο γιος... Απόψε νιώθω πως κινδυνεύω. Απόψε νιώθω πως θα χαθώ. Να μη χωρίσουμε σε ηγέτευω, γιατί αν φύγεις θα τρελαθώ. Φωτογράφε, φωτογράφε, κάνε μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι τη πιο όμορφη ιστορία. Φωτογράφε, φωτογράφε, κάνε μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι τη πιο όμορφη ιστορία. Απόψε νιώθω πως όλα σβήνουν και ο χωρισμός μας είναι κοντά. Για μένα τώρα οι πόρτες κλείνουν και εσύ για πάντα φεύγεις μακριά. Φωτογράφε, φωτογράφε, κάνε μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι την πιο όμορφη ιστορία. Φωτογράφε, φωτογράφε, κάνε μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι την πιο όμορφη ιστορία. Φωτογράφε, καλέ μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι την πιο όμορφη ιστορία. Φωτογράφε, φωτογράφε, καλέ μια φωτογραφία, να τη βλέπω να θυμάμαι την πιο όμορφη ιστορία.